Ευχαριστώ. Εγώ τους έδωσα δουλειά. Ένα μήνα προετοιμάζαν το μαγαζί. Οι 60 οικογένειες. Δουλεύουμε μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Και κλείνει το μαγαζί Σάββατο. Μάλιστα. Έβαλε το πρόστιμο. Δεν θα διαφωνήσετε ότι σίγουρα όλοι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Και ξέρω, ότι είστε συνεπείς και εσείς ως φορολογούμενος. Χρόνια αλλά από τώρα. Έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει και η πολιτεία να κάνει το χρέος της. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θόδωρο Φλωράτο, κύριε Πανταζή, τον αναπληρωτή διευθυντή συντονισμού των ελέγχων του ΣΔΟΕ. Καλημέρα σας, κύριε Φλωράτε. Καλημέρα σας. Κύριε Φλωράτε, ακούσατε τον κύριο Πανταζή. Εκείνο το οποίο Καλημέρα σας. Αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ από τον κύριο Πανταζή είναι ότι μήπως δεν πρέπει να εξαντλούμε πια και όλοι μας την αυστηρότητα λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν έχει να φάει ο κόσμος, είναι δυνατόν. Κατά πρώτα θέλω να σας πω ότι εκτιμώ τον κύριο Πανταζή και σαν καλλιτέχνη αλλά και σαν άνθρωπο. Όλοι μας. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Όμως θέλω να σας πω ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει προσφορά αγαθών χωρίς την έκδοση φορολογικού στοιχείου. Mm-hmm. Γιατί κατά την αγορά ο ΦΠΑ έχει εκπαιστεί. Κύριε Φλωράτο, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Ναι. Εάν είναι στα εγγένεια ένας καλλιτέχνης και έχει καλέσει κάποιους ανθρώπους ως ήθιστε να κάνει όλα αυτά τα χρόνια, για λίγους ανθρώπους τους οποίους θέλει να έχει στην πρεμιέρα του. Που είναι συνήθιστα τακτική. Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι ακριβώς ισχύει και, τι δικαίωμα έχει το. Δεν αποτιμεί η έκδοση φορολογικού στοιχείου. Αυτό λέει ο νόμος. Ακόμη και αν ίσως είναι καλεσμένο. Τυπικά έπρεπε να μπορεί ο καταστηματάρχης να μείνει πράξη αντίτιμο από τα αγαθά, αλλά ασφαλώς θα αποδώσει το ΦΠΑ. Γι' αυτό πρέπει να κόψει αποδείξεις. Μάλιστα. Μα για 220 ευρώ κλείνουμε ένα μαγαζί με 60 οικογένειες. Αυτό λέει ο νόμος. Εμείς δεν έχουμε καμία διακριτική ευχαίρεια να κρίνουμε. Όταν γίνεται, κύριε Φλωράτο. Κύριε Φλωράτο, όταν γίνεται για όλους, όταν κοιτάμε δεξιά και αριστερά και τα μισά μαγαζιά της Ελλάδος δεν έχουν άδεια, εμείς είχαμε και άδεια και ήταν όλα τα χαρτιά εντάξει. Αυτό λέμε, κύριε Φλωράτο. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξέρετε ότι φέτος ειδικά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά έχουμε πάει παντού. Βλέπετε, ακόμα και σε μέρη που δεν έχει δρόμους. Θέλω να σας πω ότι τώρα αν είχε στο συγκεκριμένο κατάστημα να γίνει αυτό, να ξέρετε ότι έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι για όλα τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάντως πιθανό να μην γνώριζαν κιόλας, κύριε Φλωράτε, οι άνθρωποι ότι οι καλεσμένοι δεν ξέρω θα πρέπει να κόψουν αποδείξεις. Σε πάση περιπτώσει. Ξέρετε και οι ελεκτές τους δώρα. Ξέραμε τόσες μέρες. Δεν μπορεί να ένα τραπέζι να έχει, άλλο να μην έχει. Το παράπονο πάντως του κυρίου Πανταζή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι δουλεύουν 60 οικογένειες. Σε πάση περιπτώσει για το λουκέτο επί της ουσίας. Να μην εξαντλούμε προφανώς όλοι μας την αυστηρότητα. Για 220 ευρώ αυτό. Δηλαδή στενοχωρήθηκα γιατί αυτοί κάνανε ένα μήνα αγκαρία. Όχι με το αντίτιμο. Και εξάλλου οι εργαζόμενοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα για κατά το διάστημα της φράγησης. Όχι, αλλά χάνει έστω το μαγαζί. Πώς, δεν δουλεύουμε. Ναι, αλλά όταν δεν εκδίδονται τα αποδείξεις, κάνει και ΦΠΑ το δημόσιο. Πάντως βλέπουμε ότι εξαντλείται η αυστηρότητα. Πιο πολλά χάσατε τώρα που κλείσατε το μαγαζί. Δεν είναι θέμα εξαντλήσεις. Αυτό το κατάστημα ηλεκτρική εκείνο το βράδυ. Πάντως, ξέρετε κάτι, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς πώς έτυχε έτσι στην πρεμιέρα. Εκείνο το βράδυ που έκανε εγγένεια όμως. Στην πρεμιέρα, στα εγγένεια ας πούμε ενός καταστήματος να πάει το ΣΔΟ εκεί. Εκεί πήγατε μετά από. Θα μπορούσα να σου πω και το αντίθετο, να μου πείτε γιατί στα μαγαζιά με τα μεγάλα ονόματα δεν πηγαίνει το ΣΔΟ. Πάμε παντού. Εγώ νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα να πηγαίνετε, κύριε Φλωράτε, τουλάχιστον ο κύριος Πανταζής. Απλά αυτό είναι το παράπονό του, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Το θέμα είναι ότι εκεί που οφείλεται να κόβονται αποδείξεις, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται. Και δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Και για την ιστορία θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί στις 10 το κατάστημα αποσφραγίστηκε γιατί τηρήθηκαν επαρκώς οι όροι και από τον καταστηματάρχη της. Πολύ σημαντικό. Τώρα για να το ελαφρύνουμε και λίγο, κύριε Πανταζέα, καλέστε τον κύριο Φλωράτο, έχω την αίσθηση. Είναι φίλος μου και τον γνωρίζω χρόνια. Νομίζω ότι έχει έρθει και έχει ακούσει. Φανταζόμαστε στο δικό σας τραπέζι, κύριε Φλωράτη, υπάρχει πάντα απόδειξη, έτσι. Είναι κάτι σε όλα τα τραπέζια υπάρχει απόδειξη. Απλά είναι. Σε όλα τα τραπέζια υπάρχει απόδειξη. Είναι όχι, λέω. Η συγκεκριμένη μέρα, καταλάβατε. Αυτό λέω ακόμη και για τα κερασμένα, τη συγκεκριμένη μέρα, κύριε Πανταζή. Για αυτή τη μέρα να πει. Εμείς πάντως την Πέμπτη ανοίγουμε και σας περιμένουμε.
Την Πέμπτη, έτσι. Και τον αγαπάμε πολύ. Είναι μάλιστα. Πάρα πολύ μάλιστα. Καλό παιδί και καλός τραγουδιστής. Έτσι. Υπάρχει και είναι εντάξεις φορολογικές υποχρεώσεις ο Λευτέρης Πανταζής. Ατομικά είναι, βέβαια. Το ξέρετε έτσι. Αυτό. Ναι, ναι. Να είστε καλά, κύριε Φλωράτε. Ευχαριστούμε καλή θερμά για την επικοινωνία μας. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πανταζή, καλή συνέχεια. Και όσοι βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, θα έρθουμε και εμείς να σας δούμε. Και μακάρι αυτό να είναι το λιγότερο και έτσι. Να πάρουμε το σωστό δρόμο όλοι οι Έλληνες και όλες οι επιχειρήσεις. Τι να ναι, πω. Να έρθουμε κι εμείς. Να είμαστε λιγάκι πιο ελαστικοί. Να έρθουμε κι εμείς να σας ακούσουμε, κύριε Πανταζή. Μας καλείτε. Βεβαίως. Σας περιμένω Σαλονίκη στο Λίντο από την Πέμπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.